Επειδή είμαι και εγώ μισή Ρωσίδα, και ούτε εμένα μου αρέσει το πράγμα που κάθεται ο καθένας και λαλεί ότι και καλά είναι ο Πούτιν που ξεκίνησε τον πόλεμο. Από τη στιγμή που δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Από τη στιγμή που σας δίνουν λάθος πληροφορίες, μην μιλάτε. Εξή. Η γιαγιά μου από τη Ρωσία και ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Εξή. Στην Ουκρανία είναι οι Ρωσόφωνος, οι οποίοι ζητήσασαν βοήθεια από τον Πούτιν. Εξή. Το να πιένω κάπου, να κάθομαι και να αρχίσω άλλο ξένο μου λέει εσύ πώς το βλέπεις, αφού αντιμετωπίσαι το πολλά λάθος και ο γιος που ξεκίνησε, ο τόπας. Περίμενε ένα λεπτό να πιάνουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν κάτι χρόνια, ναι, μπήκε η Ουκρανία στην Κρυμαία. Εγώ είμαι από την Κρυμαία. Ο Πούτιν προσπάθησε, μπήκε από τη νύχτα στην Κρυμαία, στη Σιμφερούπολη, μόνο και μόνο για να μην γίνει ο πόλεμος. Και τι έκαμε, καταφέρεμε. Είχαμε ουκρανικά διαβατήρια και καταφέραμε και πιάσαμε ρώσικα διαβατήρια. Γιατί ρώσοι που είμαστε, όχι Ουκρανοί. Που κάθεστε και υπερασπίζεστε τους Ουκρανούς και κλαίετε. Τι είναι ξεκίνησαν τον πόλεμο, τι είναι που εθέλασαν να κάνουν στην τούτα όλη. Αλήθεια είναι στιγμή που δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε, να το κλείετε, έτσι, απλά να το κλείετε. Καταντήσατε αηδία. Που τη στιγμή που ζητήσα βοήθεια από τον Πούτσιν και είπαν τους «Ε, θα σας αφήκουμε έτσι», τι ήταν να κάνει αυτός, ποια μου λένε που ήταν να κάνει. Και οι Ουκρανοί, τα τελευταία, παίζουν το πολλά βρώμικα και πολλά λάθος. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων που την Ουκρανία και παίζουν τους ίδιους τους Ρώσους και τους Ουκρανούς που είναι στην Ουκρανία. Εξή, και στο τέλος δεν πουλά όλους τα νέα. Ότι και καλά είναι ο Πούτιν που τους σκότωσε. Τούτα όλα ξέρετε τα. Τη στιγμή που δεν τα ξέρετε, κλείεται. Είσαστε όπως τα πρόβατα όλοι σας. Ό,τι ακούτε έτσι, για μέ. Κοινων είναι. Τζαλάσετε γνώμη. И когда Россия выиграет, посмотрим, кто был прав и кто нет. Целую всех. По филям.